κατάστασης νοσοκομεία, φυλακών. Είναι γνωστή η κατάσταση που υπάρχει στον Κορυδαλό, που οι άνθρωποι είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει καταγραφεί ως κολαστήριο η συγκεκριμένη δυνατότητα περίθαλψης. Γιατί λοιπόν δεν επιλέγουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε ανθρώπινες συνθήκες για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, βαριές παθήσεις κτλ. Και επιλέγουμε αυτή την κατεύθυνση. Σωστά το ρωτάτε, κύριε Λιρετζή. Κοιτάξτε, η πρώτη μας επιλογή είναι αυτό το οποίο λέτε. Να αναβαθμίσουμε τις υποδομές εντός της φυλακής ή εν ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα νοσοκομείο κρατουμένων εκτός των σοφρονιστικών καταστημάτων, το οποίο να έχει συνθήκες ασφάλειας και φύλαξης. Ναι. Αυτό όμως το υπόσχεται η ελληνική πολιτεία θα το κάνει εδώ και δεκαετίες. Και δεν το κατορθώνει. Δεν θα ήταν δυνατόν αυτό να επιτευχθεί μέσα σε λίγους μήνες. Εδώ η ένταξη των νοσηλευτηρίων του σοφρονιστικού συστήματος στο ΕΣΥ είναι κάτι το οποίο επιζητήθηκε και σωστά και από τον προηγούμενο υπουργό και δεν το πέτυχε. Εν τω μεταξύ, η κράτηση ανθρώπων κάτω από συνθήκες νοσηλείας οι οποίες είναι απαράδεκτες έχει οδηγήσει τη χώρα μας σε καταδίκες και παραβίες του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης που αναφέρεται σε βασανιστική ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική συμπεριφορά. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, θέλω να πω το εξής. Μου επιτρέπετε πριν συνεχίσετε. Ορίστε. Θέλω να το πω και δεν θέλω να, ούτε θέλω να λαϊκίσω και δεν είναι αυτή η πρόθεση. Αλλά ξέρετε, πολλοί κόσμος βλέπει ένα φτωχοδιάβολο, επιτρέψτε μου την έκφραση, ο οποίος μπορεί να έχει κάνει ένα οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, να πάσχει από κάποια ασθένεια και να βιώνει, ας το πω έτσι, συνθήκες ιατρικής περίθαλψης απαράδεκτες. Και βλέπει κάποιον που έχει άλλες δυνατότητες, πρόσωπα πολύ γνωστά και πολύ προβεβλημένα από την τηλεόραση, να απολαμβάνουν άλλων συνθήκων περίθαλψης και άλλης μεταχείρισης. Και επομένως αναρωτιέται μήπως το διαμορφωμένο θεσμικό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα ιδιαίτερης μεταχείρισης σε κάποιους ανθρώπους μέσα από τη διαδικασία τη δικαστική. Εγώ δεν λέω παρανόμως. Αλλά μήπως το διαμορφωμένο θεσμικό περιβάλλον δώσει αυτή τη δυνατότητα και μετά δώσει και τη δυνατότητα το νέο θεσμικό περιβάλλον στη δικαιοσύνη να απελευθερώνει πρόσωπα τα οποία δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν γιατί μπορούν να έχουν ένα χαρτί γιατρού ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Κύριε Λιριτζή, δεν με ενδιαφέρει περισσότερο η οποιαδήποτε διασημότητα της φυλακής σε σχέση με τον οποιοδήποτε άσημο φτωχοδιάβολο, είπατε εσείς, αλλοδαπό. Ανώνυμο άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στη φυλακή. Γι' αυτό και οι ρυθμίσεις μας είναι αντικειμενικές. Δηλαδή, τα κριτήρια για την μετάταξη σε έναν άλλο τρόπο κράτησης είναι είτε κριτήρια υγείας, είτε η διάρκεια της ποινής που έχει επιβληθεί, ακριβώς ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να εισάγουν μία πλήρη ισονομία. Προηγουμένως όμως ήθελα να πω και το εξής. Ελάτε. Στο ερώτημά σας, γιατί δεν προχωρούμε στις βελτιώσεις των υποδομών. Είναι βέβαιο ότι οι βελτιώσεις των υποδομών δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Εν τω μεταξύ όμως, η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν μπορεί να περιμένει. Και είπα και στη Βουλή, οι προσβολές ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι σαν τα εμπορεύματα που είμαστε ευχαριστημένοι αν τα ελαττωματικά είναι 80 και δεν είναι 100. Οι προσβολές ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν πρέπει να υπάρχουν ποτέ και καθόλου. Γι' αυτό προχωρούμε σε μία ρύθμιση η οποία άμεσα να μας δώσει τη δυνατότητα η πολιτεία μας να φύγει από την τροπή. Και πώς απαντάτε στο φόβο που μπορεί να δημιουργείται στην κοινωνία ότι μέσω μιας τέτοιας ρύθμισης μπορεί να και στην προσπάθεια να αποσυμφορηθούν οι φυλακές, εγώ το καταλαβαίνω και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να δημιουργηθεί ένα κύμα αποφυλακίσεων και εγώ δεν αναφέρομαι τώρα στους καταδικασμένους για τρομοκρατικές ενέργειες, αναφέρομαι γενικότερα σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για βαριές εγκληματικές πράξεις. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε και στην αντίληψη της αποσυμφόρησης των φυλακών, λέω, στο να επιστρέψουν στην κοινωνία και να δράσουν ελεύθεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε πολύ βαριά δικήματα. Βασίλη, και με το δεδομένο. Και το λέω και με τα ναρκωτικά και με εγκλήματα και άλλα κτλ. Και με το δεδομένο της έλλειψης μέσων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, έτσι. Ναι. Καλά, αυτό είναι το δεύτερο που θα ρωτήσω. Ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ότι οι ρυθμίσεις που εισάγονται τώρα είναι σταθμισμένες. Δηλαδή, δεν έχουμε μία απότομη και αυτόματη έξοδο ανθρώπων με βαριές καταδίκες από τη φυλακή, αλλά μόνο μετά την πάροδο νοσκλάσματος μέσα στη φυλακή. Ξέρετε, για όλους τους κρατούμενους προβλέπονται απολύσεις, ακόμη για τους ισοβίτες. Ναι. Και η προσδοκία της κοινωνίας είναι αυτή, ότι μια μέρα μπορούν να βγουν από τη φυλακή. Εάν κατορθώσουμε και εμείς και τους ανθρώπους αυτούς τους αφήσουμε να βγουν έστω
1-2 χρόνια νωρίτερα. Αλλά με μια αίσθηση ότι η πολιτεία τους φέρθηκε ανθρώπινα, προσδοκούμε πολύ περισσότερο την αρμονική ένταξη τους στην κοινωνία, παρά στην περίπτωση που θα βγουν 1-2 χρόνια αργότερα, αλλά με την αίσθηση μιας αναλγησίας ή μιας βαρβαρότητας από την ελληνική φυλακή. Αυτό. Είναι ελέγξιμο αυτό. Θα έβγαιναν, αυτό, θα έβγαιναν κάποια στιγμή. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν... Παρακαλώ. Είναι ελέγξιμο, λέω αυτό, κύριε Παρασκευόπουλε. Κοιτάξτε, το τι κάνουν αφού βγουν οι άνθρωποι που αποφυλακίζονται δεν είναι ελέγξιμο, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι κοινώς γνωστά. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα μείνει μέσα στη φυλακή, για παράδειγμα, εξαρτημένος από ναρκωτικά, και θα βγει χωρίς να έχει μια βοήθεια για την απεξάρτησή του ξαφνικά, είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγηθεί στην υποτροπή. Επίσης, η φυλακή, τη σχέση των ανθρώπων με την επικινδυνότητα, με την εγκληματικότητα, πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι τη χειροτερεύει. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος για πολλά χρόνια αποκόπτεται από την οικογένειά του και από την κοινωνία και το επάγγελμα, όταν βγαίνει έξω δεν έχει πολλές δυνατότητες ή εν πάση περιπτώσει τόσες όσες οι άλλοι πολίτες για να ζήσει νόμιμα. Και γι' αυτό η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εάν η πολιτεία δεν πάρει κάποια ιδιαίτερα μέτρα μέριμνας. Να σας ρωτήσω, επειδή κατηγορήσετε γι' αυτό, έχετε ανακοινώσει ότι θα καταργηθούν οι φυλακές τρίτου τύπου, οι φυλακές υψίστης ασφαλείας. Κατηγορήσετε από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από άλλους, ότι στην πραγματικότητα υποχωρείτε απέναντι σε αιτήματα των απεργών πείνας, που υποστηρικτές τους προχώρησαν και σε καταλήψεις το τελευταίο διάστημα. Και ότι είστε σε ένα διάλογο με την τρομοκρατία, υποχωρώντας σε αιτήματά της. Τι απαντάτε σε αυτά? Η απάντηση είναι εύκολη. Η κριτική κατά των σοφρονιστικών καταστημάτων τρίτου τύπου έχει ξεκινήσει ήδη από την ημέρα στην οποία θεσπίστηκαν, από το 2014. Μάλιστα, 41 πανεπιστημιακοί είχαμε υπογράψει κείμενο το οποίο θεωρούσε προβληματική και αντισυνταγματική τη ρύθμιση αυτή. Και οι 41 δεν ήταν στο σύνολο των πανεπιστημιακών ή έστω των καθηγητών της νομικής, ήταν 41 ποινικολόγοι και εγκληματολόγοι. Δηλαδή ένας αριθμός που σχεδόν εξαντλούσε τους ειδικούς στη χώρα μας. Τώρα, τι έχω να σας πω για τη ρύθμιση αυτή? Καταρχήν, αυτό το οποίο δεν έχει γίνει σαφές είναι ότι η κατάργηση των σοφρονιστικών καταστημάτων τρίτου τύπου σημαίνει κατάργηση ενός θεσμικού προτύπου, ενός θεσμικού μοντέλου, αλλά όχι λιγότερη ασφάλεια. Πτέρυγες φυλακών με αυξημένη ασφάλεια προβλέπονταν και στην προηγούμενη νομοθεσία και υπήρχαν, και δεν νομίζω ότι είχαν αποτύχει, δηλαδή ότι είχαμε αποδράσεις από τις φυλακές αυτές. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι το νέο σύστημα όχι μόνο θα προσφέρει περισσότερο ανθρωπισμό, αλλά και περισσότερη ασφάλεια. Πρώτον, διότι η φυλακή του Δομοκού όπου έχουν συγκεντρωθεί δεν είναι η ασφαλέστερη, γιατί σε κάποια απόσταση γύρω-γύρω υπάρχουν λόφοι και αυτό καθιστά επικίνδυνη μια φυλακή, όπως καταλαβαίνετε. Δεύτερο, επειδή δεν είναι πετυχημένο το σύστημα να συγκεντρώνονται όλοι οι θεωρούμενοι ως επικίνδυνοι κρατούμενοι στην ίδια φυλακή, γιατί υπάρχουν οσμώσεις πολύ επικίνδυνες. Και τρίτο, γιατί με το σύστημα αυτό δεν υπήρχε ευελιξία. Δηλαδή, αν λόγοι ασφάλειας θα επέβαλαν να διαχωριστούν δύο κρατούμενοι, αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Διότι ο χαρακτηρισμός τρίτου τύπου δεν επέτρεπε να μετακινήσει τη φυλακή αυτή. Επειδή αναφερθήκατε στα πανεπιστήμια και στην κατάληψη που έχουμε στο ΕΚΠΑ, είχατε δηλώσει παλαιότερα ότι διάλογος πρέπει να γίνεται με όλους. Και είχατε πει συγκεκριμένα, όποτε δεν γίνεται διάλογος, παραμονεύει βία. Διάλογος πρέπει να γίνεται ακόμη και με τους κουκουλοφόρους. Υπάρχει έδαφος για να γίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή? Και εδώ υπάρχει, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω σε αυτό που ρωτάει η Μαρία, υπάρχει και από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, και μια διαφωνία με τα όσα έχει πει δημοσίως τις τελευταίες μέρες ο νέος συναρμόδιος υπουργός, εν πάση περιπτώσει έχετε ένα κοινό τομέα, ο κύριος Πανούσης. Τι συμφωνείτε καταρχήν? Νομίζω στο σημείο αυτό δεν συμφωνώ με τον κύριο Πανούση. Επιμένω σε αυτό το οποίο έχω πει από την αρχή ως προς το σημείο αυτό, γιατί σε άλλα πολλά συμφωνούμε με τον κύριο Πανούση. Αλλά σε αυτό το σημείο δεν συμφωνώ. Πιστεύω το εξής, κύριε Λυριτζή, κύριε Οικονόμου, και οι υπόλοιποι δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν πειράζει, δεν γνωρίζω τα ονόματά σας. Δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο διάλογος ταιριάζει όποτε απέναντί σου έχεις ανθρώπινο όν. Ο άνθρωπος έχει χαρακτηριστικό του το λόγο, και επειδή είναι κοινωνικό όν, όπως το έβλεπε ο Αριστοτέλης, και το διάλογο. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που είπα, διάλογο ακόμη τους κουκουλοφόρους, σημαίνει ότι ένας γονιός, αν μπορεί με τον διάλογο να σώσει το παιδί του από τη βία, γιατί κάποιος κουκουλοφόρος
το απειλεί, προφανώς και θα διαλέξει το διάλογο. Ο αστυνομικός, αν μπορεί να σώσει ομήρους κάνοντας διάλογο με έναν κουκουλοφόρο, θα τον κάνει. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη. Για όσους θεωρούν αδιανόητο το διάλογο με κουκουλοφόρο, πρέπει να προσέξουν ότι κάτω από την κουκούλα υπάρχει άνθρωπος. Και αν πυροβολήσουν κουκούλα, θα σκοτώσουν άνθρωπο. Ναι. Η ερώτηση που τίθεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πώς αντιδρά η αστυνομία σε πράξεις βίας, σε πράξεις επιβολής, όχι σε πράξεις διαλόγου. Δεν έχετε κάποιος να συζητήσει μαζί σου, έχετε να σου επιβάλλει κάτι. Αντιδράς πώς. Εσείς λέτε, μάλλον διαφωνείτε με τις απόψεις του κυρίου Πανούση, αλλά τι πρέπει να κάνει κανείς, ας πούμε, ή τι πρέπει να κάνει η αστυνομική αρχή όταν η δικαιοσύνη λέει για προχώρησε να επέμβει, διότι εδώ έχουμε μια παράνομη πράξη και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει επέμβαση. Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ γενικότερα από σας είπα τις απόψεις του κυρίου Πανούση και οι θέσεις του τις οποίες διάβασα για τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας γενικά είναι θεσμικές απόψεις και δεν με βρίσκουν αντίθετο. Πιστεύω και νομίζω ότι και ο κύριος Πανούσης το πιστεύει ότι στην πρώτη επαφή η αστυνομία, εάν θα πρόκειται με την επέμβαση να χυθεί αίμα, θα προτιμήσει τους ήπιους τρόπους παρέμβασης και διαρρύθμισης και ρύθμισης μιας κατάστασης ώστε να αποφευχθεί η αιματοχυσία ή να αποφευχθεί, εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση η οποία θα αποτελεί τραύμα για όλους. Βεβαίως, εάν δεν υπάρχει άλλη λύση, η αστυνομία προχωρεί στην καταστολή. Αυτός είναι ο ρόλος της θεσμικός. Μια και, μισό λεπτό, Μαρία μου, γιατί μια και αναφερθήκαμε σε κουκούλες, είναι 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν την κατάργηση του περίφημου κουκουλονόμου από παλιά που έρχεται που λένε. Θα κάνετε αποδεκτή την πρόταση? Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Εάν πρόκειται μία πρόταση που θα εξεταζόταν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα, θα σας έλεγα ναι οπωσδήποτε. Τώρα, επιτρέψτε μου σήμερα να μην απαντήσω, πρέπει να τη μελετήσω περισσότερο. Μάλιστα. Να κάνουμε στον κύριο Παρασκευόπουλο, θέλουμε το σχόλιο σας και σε ό,τι αφορά τις σκουριές και τις εικόνες που βλέπουμε. Κύριε Πα, επειδή υπάρχουν και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτως ή άλλως για το συγκεκριμένο θέμα, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί χρόνια. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, κύριε Παρασκευόπουλο, μία εικόνα εμφυλίου. Μια κοινωνία η οποία είναι διχασμένη, η μία πλευρά ρίχνει πέτρες στην άλλη πλευρά και στη μέση η αστυνομία η οποία παρεμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Ακούσαμε και τις σχετικές δηλώσεις του κυρίου Πανούση και θέλουμε και το δικό σας σχόλιο. Να σας πω, επιπλέον όσο λέτε εσείς, εγώ βλέπω και ένα τεράστιο πρόβλημα περιβάλλοντος, μια καταστροφή του πρασίνου. Βλέπω ένα κοινωνικό πρόβλημα, αλλά στο θέμα της επέμβασης αστυνομίας, επιτρέψτε μου να μην παρέμβω, όχι επειδή δεν είναι πεδίο της αρμοδιότητάς μου, αλλά γιατί για να έχει άποψη κανείς για αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα έχει δει προηγουμένως προσεκτικά. Ενδεχομένως να τα έχει δει ο ίδιος. Και επειδή αυτό δεν έχει συμβεί, το τελευταίο θέμα επιτρέψουμε να επιφυλαχτώ. Όχι, μια και το είπατε πάντως, θεωρείτε, ανεξάρτητα από την τελική απόφαση που πάρθηκε, το λέω και σε ένα θεωρητικό ας πούμε, αλλά και λειτουργικό επίπεδο, θεωρείτε σωστή την ένταξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό την εποπτεία σας? Κοιτάξτε, εξαρτάται από τους ειδικότερους όρους αυτής της ένταξης. Νομίζω ως ιδέα είναι σωστή ιδέα. Άλλωστε και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων, τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας Πολίτη, τα αντίστοιχα Υπουργεία τα οποία καλύπτουν αστυνομική δραστηριότητα, συνήθως συνεργάζονται στο πλαίσιο των ίδιων θεσμικών οργάνων. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε οι ειδικότεροι όροι με τους οποίους θα γίνει αυτή η συνεργασία είναι κρίσιμοι. Μπορεί να οδηγήσουν, αν δεν είναι προσεγμένοι, σε περιπλοκές και σε φόρτωμα αρμοδιοτήτων στη μία ή στην άλλη πλευρά και να οδηγηθούμε σε δυσλειτουργία. Θα φανεί. Από την εικόνα που έχετε ως τώρα, κύριε Παρασκευόπουλε, υπάρχει συναντήληψη με τον κύριο Πανούση στο γενικότερο πλαίσιο στο πώς εφαρμόζεται η δημόσια τάξη? Δεν έχω δει κάποιο πρόβλημα στην συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Πανούση μέχρι σήμερα, η οποία άλλωστε αφορούσε ένα περιορισμένο φάσμα θεμάτων, ιδίως τα θέματα της επέμβασης ή μη της αστυνομίας σε χώρους σοφροστικών καταστημάτων κλπ. Είχαμε μια καλή συνεργασία. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι ειδικό. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση των κατοίκων θεσμικών οργάνων και των κατοίκων του Δήμου Κορυδαλού για την δίκη της Χρυσής Αυγής στο κατάστημα των φυλακών Κορυδαλού και ζητούν να μην γίνει εκεί η δίκη.
Έχετε πάρει οριστική απόφαση? Κοιτάξτε, η απόφαση αυτή τη στιγμή είναι οριστική, δυστυχώς ή ευτυχώς, διότι η αίθουσα αυτή άρχισε να προετοιμάζεται ήδη από το 2014 και μία στροφή την τελευταία στιγμή, έτσι και αλλιώς θα ήταν δύσκολο να γίνει. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας το εξής. Πρόκειται για μια δίκη πρωτοφανή στα μεγέθη της. Το να μην είναι έτοιμη από άποψη υποδομής η ελληνική πολιτεία να δικάσει σε μια τόσο μεγάλη δίκη, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τώρα. Επομένως, λύση ανάγκης ζητάμε, έτσι και αλλιώς. Τώρα, το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει τώρα, αν φανεί ένα αδιέξοδο κατά την έναρξη της δίκης, λόγω της αδυναμίας των ακροατών, των παραγόντων της δίκης, να έχουν μια λειτουργική θέση μέσα στην αίθουσα, είναι να ζητηθεί από το δικαστήριο μια αναβολή για να βρεθεί διαφορετικός χώρος, να ετοιμαστεί διαφορετικός χώρος, πράγμα το οποίο θα εκτιμήσει το δικαστήριο. Και βεβαίως καταλαβαίνω τα παράπονα, είναι δικαιολογημένα τα παράπονα των ανθρώπων οι οποίοι ζουν εκεί. Αυτό το οποίο θέλω να πω ότι πάντως όλες οι λύσεις προκαλούν κάποιες δυσκολίες. Ναι. Κύριε Παρασκευόπουλε, θα ήθελα ένα σχόλιο για τις εικόνες που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες με την είσοδο αντιεξουσιαστών στο περιστήλιο της Βουλής. Άλλοι έκαναν λόγο για εισβολή, άλλοι για διαμαρτυρία. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, θέλω να μην αναφερθώ εγώ σε ένα γεγονός το οποίο είδα μόνο σε κλάσματα του δευτερολέπτου από την τηλεόραση. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για ένα θέμα που είναι ίσως το κεντρικό, είναι το κομβικό στο χώρο της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια τρομακτική καθυστέρηση σε όλα τα πεδία στην απονομή της δικαιοσύνης, που καταλήγει, η κριτική έχει ασκηθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, καταλήγει στη μη απονομή στην πραγματικότητα και στην έλλειψη δικαιοσύνης. Υπάρχει ένας σχεδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ρυθμίσεις που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες και για υποθέσεις που είναι ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος? Οικονομικά, φορολογικά θέματα, αλλά και γενικότερα για την απονομή της δικαιοσύνης. Το να περιμένει κανείς 3, 4, 5, πολλές φορές και 10 χρόνια για να κλείσει η υπόθεσή του, καταλήγει στο να μην υπάρχει δικαιοσύνη. Θα θυμόσαστε ότι το αίτημα για επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης προβάλλεται επιτακτικά ως μεγάλη ανάγκη τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, του 2000. Εγώ από μικρός ακούω ότι η δικαιοσύνη έχει πρόβλημα με την καθυστέρηση των δικών. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα δύσκολο και είναι δύσκολο επειδή είναι συστημικό. Δηλαδή, για να αλλάξει η κατάσταση και να φτάσουμε σε επιτάχυνση, χρειάζεται οπωσδήποτε και επέμβαση στις υποδομές και στην νομοθεσία και αλλαγή πολλές φορές στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης. Και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ακριβώς. Βεβαίως και στο ανθρώπινο δυναμικό και θα έλεγα όχι μόνο στον αριθμό των δικαστών που πηγαίνει ο νους μας πρώτα, αρχικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στον αριθμό των δικαστικών. Ακριβώς, των δικαστικών υπαλλήλων, βεβαίως. Ρωτούν εδώ πολλοί φίλοι. Θα κάνουμε λοιπόν προσπάθεια, θα γίνει προσπάθεια. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί η προσπάθεια αυτή να έχει γρήγορα καρπούς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευόπουλε.